Λοιπόν, τι έχουμε άλλο. Τι έχουμε. Έχουμε αύριο το μεγάλο μάτς. Γιουβέντους Ολυμπιακός. Ποιος είναι ο στόχος του Ολυμπιακού. Να μην διασυνδεθεί. Όσο λιγότερα φάει. Να φάει όσο λιγότερα. Όσο λιγότερα φάει. Να φάει όσο λιγότερα. Δεν μου λες, πιστεύεις ότι γίνονται στημένα σε τέτοιου είδους φτάνε. Ναι, δεν το πιστεύω. Πιστεύεις έτσι. Εγώ το πιστεύω. Δεν πιστεύεις ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να κάνει ζημιά εκεί πέρα μέσα. Έτσι όπως είναι. Η μόνη ζημιά που μπορούσε να κάνει είναι να φέρει ένα χ, αλλά το θέμα είναι τώρα. Θα τον έπαιζες χ 2 με ένα 10 ευρώ. Ή θα τον έπαιζες 7 συν. Με την ψυχολογία που έχει τώρα από το μάτς με την ΑΕΚ. Με την ψυχολογία από τη Sporting. Τα χ που έχει φέρει στο Καραϊσκάκη, δηλαδή πολύ δύσκολα ρε παιδί. Πολύ δύσκολο. Το Ολυμπιακού λοιπόν είναι να μην διασυρθεί. Να μην διασυρθεί. Να χάσει με ένα αξιοπρεπές. Δηλαδή τώρα το 1-2-0. Ο Ολυμπιακός πάει για νίκη, ισοπαλία, ήττα. Για όλα πάει ο Ολυμπιακός. Ναι, 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 ήταν με αξιοπρέπεια. Ο Ολυμπιακός λοιπόν αύριο πάει για 3 αποτελέσματα. Ισοπαλία, νίκη, ήττα με αξιοπρέπεια. Τι ωραίο ρε φίλε. Οι άλλοι πάνε μόνο με. Ανάλαφρος πάει για μένα. Τι πάει. Ανάλαφρος για μένα. Όταν θα φουσκώσει γκολ. Ναι. Δεν ξέρω, πιστεύω ότι ο Λεμονής. Ο οποίος πετάει λευκή πετσέτα βέβαια ο Μαρινάκης με το λεμόνι. Πετάει λες. Πετάει λευκή πετσέτα. Για ποιο λόγο. Σου λέει θα το χάσω φέτος. Κάτι πήρε τα αυτή μου του Ίβιτς βλέπει για εξωτερικό. Που έλεγε για τον Ίβιτς. Αυτή σου κάπου το διάβασες. Εμείς το γράψαμε. Το διάβασα, ναι. Σε αυτή σου δεν το πήρε, κάπου το διάβασα. Δεν το πήρε κόκκινο. Εγώ διαβάζω όλα τα site από το πρώτο μήνυμα. Είμαι λίγο μιλήσιο. Ναι, μην είσαι λίγο ψεύτης να πούμε και σαν το κόκκινο. Εντάξει. Είπαμε, είσαι καμπάκι, δεν είσαι δραμηνός. Ναι, ισχύει. Εντάξει, μην είμαι έτσι. Κάπου πήρε τα αυτή μου το διάβασε. Το διάβασα, το διάβασα, το διάβασα. Το διάβασα. Αφού εγώ το έγραψα εδώ. Εμείς το γράψαμε. Το διάβασε, πες το διάβασα από το μέτρο σου. Το διάβασα από το μέτρο σου λοιπόν. Αν έχω να μιλήσω εγώ με τον Ίβιτς θα μιλήσω εγώ, δεν μίλησες εσύ, κατάλαβες. Εντάξει, εγώ έχω την προσοχή. Δεν μίλησες, δεν μίλησες. Δεν μίλησες, δεν μίλησες. Άκουσε τα αυτή μου, έχω πληροφορία σαν τον κόκκινο. Εντάξει, η ουσία είναι ότι... Εντάξει, μη εκτελένησες τις Ελένες, μη. Εντάξει. Ξέρεις τι πλάκα έχει ο κόκκινος. Εκτελένησα λέει, γελάμε εμείς εδώ, λόγω την ατάκα εκτελένησες τις Ελένες και το πιάνει ο Καζαμπάκας, το κάνει. Ο Καζαμπάκας το κάνει μόνο για το Ραγκάτσι. Θυμώνει ο κόκκινος. Λέει. Καλά λέει. Ο Ραγκάτσις κάνει στην πλάτη τη δικιά μου λέει ακροαματικότητα. Ναι, το σκουπίδι, το σκουπίδι και παίρνει τηλέφωνο πρωί-πρωί τον Καζαμπάκα. Με λέω Καζαμπάκας με έχει πάρει άπειρα τηλέφωνα. Μην με βάζει. Να μην τα βάζει. Πάμε διάλειμμα.